επειδή θα ρωτάτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, αυτά. Δεν θα σας πούμε. Πολλές γριούλες σε διάφορα απομακρυσμένα χωριά της χώρας θα αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Ποιο είναι αυτό, ρε. Αχ, Αντώνη, αγόρι μου, θα με λένε στο σούπερ μάρκετ. Ποιο ήταν, ήταν Kid Rock. Είναι από τα παλιά του Kid Rock και λέγεται Robin Gangster. Νομίζω είναι από το πρώτο άλμπουμ του Kid Rock. Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με το top. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος του Ράδιο. Το νούμερο 10 δεν είναι για χειροκρότημα, είναι για κλάματα. Είναι οι δύσκολες στιγμές όταν κάνεις μια δουλειά σαν και αυτήν, όταν έχεις να διαχειριστεί τέτοια θέματα. Γιατί αυτές τις μέρες αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι. Αυτό που γίνεται πάντα στην Ελλάδα, βέβαια. Δρόμοι καταραίουν από βροχές και βέβαια εκτός από τους δρόμους που καταραίουν, παίρνουν μαζί τους ανθρώπους. Και πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους τους βγάζουν. Τους βγάζει η θάλασσα στην Τουρκία και μετά τους παίρνει εκεί το ελληνικό προξενείο. Και αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους. Επειδή τα έργα σε αυτή τη χώρα γίνονται όπως γίνονται, το ελληνικό προξενείο τους ζητάει 500 ευρώ. Δεν μπορώ να φανταστώ μια μεγαλύτερη ασέβεια από αυτήν. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή μεγαλύτερο εξευτελισμό του κράτους από αυτό. Ζητάει 500 ευρώ Έλληνας υπάλληλος. Δηλαδή, επειδή μου λες. Και να είναι το πρωτόκολλο έτσι και να είναι. Δεν έχει. Δηλαδή, οποιοδήποτε Έλληνας υπάλληλος εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, βρίσκεται στο ελληνικό προξενείο στην Τουρκία και ζητάνε 500 ευρώ από την οικογένεια του νεκρού ανθρώπου για να στείλουν πίσω το άψυχο σώμα του ανθρώπου και να μπορέσει να γίνει η ταφή για το φέρετρο. Ζητάνε λεφτά για το φέρετρο. Αυτές είναι οι δύσκολες στιγμές, κυρίες και κύριοι του Ράδιο Αρβίλα, αλλά βρίσκουμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε γιατί επικοινωνήσαμε και μάλλον δεν επικοινωνήσαμε. Το Μέγκα επικοινώνησε, το Μέγκα και πολύ γρήγορα το ελληνικό κράτος, ρε παιδιά, εξήγησε γιατί ζήτησε 500 έτσι, ευρώ. Ήταν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε πρώτα. Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες και το ελληνικό κράτος έστειλε ήδη την απάντησή του. Ως γνωστόν, μαθαίνουμε ακόμη εδώ στην Ελλάδα πώς να κάνουμε δρόμους που να αντέχουν και στο ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο που λέγεται βροχή. Η γνώση όμως απαιτεί θυσίες. Δεν εννοούμε χρηματικές. Τα χρήματα σας τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς για τους δρόμους με το παραπάνω. Αλλά αυτοί οι τζαναμπέτιδες συνεχίζουν να πλημμυρίζουν και να καταραίουν όποτε βρέχει. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε να τους φτιάχνουμε και για να γίνει αυτό, τι θα κάνουμε? Θα θυσιάσουμε και ορισμένες ζωές συμπολιτών μας στο δρόμο της γνώσης μεταφορικά και της ασφάλτου κυριολεκτικά. Όπως και στη λαϊκή μας παράδοση, όπου η γυναίκα του πρωτομάστορα θυσιάστηκε για να χτιστεί το γιοφύρι της Άρτας, έτσι και σήμερα μερικές δεκάδες, άντε εκατοντάδες συμπολίτες μας, γιατί οι δρόμοι είναι πολύ περισσότεροι ενώ το γιοφύρι ήταν ένα, θα θυσιαστούν για να πετύχουμε στο τέλος δρόμους που θα αντέχουν στο ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο που ακούει στο όνομα βροχή. Αν όμως για κάθε θυσία πληρώνουμε εμείς, το κράτος, τα έξοδα ταφής, τότε δεν θα υπάρχουν χρήματα για να συνεχίσουμε να πειραματιζόμαστε με την κατασκευή δρόμων. Οπότε πολύ καλά έκανε η ευσυνείδητη κρατική υπάλληλος και ζήτησε αυτά τα 500 ευρώ. Έβγε, κυρίες και κύριοι. Άμα πάτες μετά καταλαβαίνεις. Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, βγάζει βιβλίο ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο. Θαπατέρο. Θαπατέρα. Της Ισπανίας. Θαπατέρα. Για τον Πόνο Πιθάλιθ. Όχι, όχι. Ο Θαπατέρο. Δεν. Και γράφει, λέει, ότι ο Σαρκοζή, όταν ο Παπανδρέου ζήτησε. Ο Γιώργος, ο δικός μας, ε! Ο δικός μας, ο Γιώργος. Ο πρωθυπουργάρα μας, ε! Δεν ακούνε, ρε, γιατί δεν ακούνε. Νάτος, κυρίες και κύριοι, μη χάσει. Όταν λοιπόν. Στήθηκε τείχος, τι έκανε, γιατί τέτοιο. Ναι, τι κάνει. Έχει δίκιο. Θες να ενσωματωθείς μέσα στον κύριο. Έτσι, με τι θα κάνεις, θα κάνεις και. Τι άνθρωποι. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, λέγαμε ότι. Και είπε ότι ο Σαρκοζή. Ότι ο Σαρκοζή, όταν λέει ο Παπανδρέου ζήτησε δημοψήφισμα, άρχισε να τον στολίζει τον Παπανδρέου. Και του είπε ο Σαρκοζή, είσαι ψυχοπαθής. Ο Σαρκοζή, είπε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, γιατί ο Παπανδρέου είναι παλικάρι και δεν τα θίκονται αυτά. Είναι, είχε μουστάκι. Σήμερα τι γίνεται, δεν τα θίκονται ποτέ. Ποιος μπήκε μέσα από τώρα. Εκταθιάστηκα. Είναι παλικάρι και δεν τα σηκώνει αυτά, κυρίες και κύριοι. Ο Παπανδρέου του τηλεφώνησε, του Σαρκοζή και του ζήτησε το λόγο. Αλλό. Ναι, Νικολά, εσύ. Σε μου, α. Έλα, βρε, ο Γιώργος ο Παπανδρέου είμαι. Μερδ. Τι κατάτες εσύ, ανκόρ. Πήρε να μου ζητήσει συγγνώμη. Παρντών. Ναι, διάβασα το βιβλίο του Θαπατέρο και έμαθα ότι τότε στις Κάνες με έβρισες. Μπροστά σου σε έβρισα, γαμμένε σάικο. Τότε άλλα είχα στο μυαλό μου. Γιατί με έβρισες, Νικολά. Ω, μον Ντιέ. Εμένα με αγαπάνε όλοι.
Oh, vous êtes le papa terminal. Τρέξε αυτή η putain de la socialiste grecque. Είναι ωραία τα γαλλικά. Πολιτισμός. Μα και μαλάκ. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο βγαίνουν τα πλάν de la politique. Ξέρω κι εγώ γαλλικά. Je m'en fous. Barbrise, fermoir, ce soir. Κλείσε le téléphone, μην έρθω εκεί και voulez-vous coucher ce soir. Le sous-to saut, il flamand. Porte bagage. Oh, les catastations très apelpistiques. Je ne peux pas. Νικολά, Νικολά. Α, πολύ ωραία. Τη μία με βρίζεις και τώρα δεν μου μιλάς, ε? Καλά, θα σε ξαναπάρω όταν σου περάσουν τα νεύρα. Αυτά. Αγρίεψε το αγόρι, το καθαρό αιμοπολιτικό άτι. Έτσι. Ο γάτι των πλέον της πολιτικής. Στο νούμερο 8, κύριε.